τα μισά από τα χειρουργεία που γίνονταν το 2018 έγιναν την προηγούμενη χρονιά στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Υπό το βάρος της πανδημίας, που αν και λογικά πίεσε περαιτέρω τον αριθμό των ασθενών στους οποίους θα έπρεπε να γίνουν επεμβάσεις και που λόγω του κορονοϊού αυτές λάμβαναν αναβολές, εν τούτης ο αριθμός αντί να αυξηθεί μειώθηκε περίπου στο μισό. Λόγω της δραματικής, όπως λένε οι γιατροί υποστελέχωσης, που διευκρινίζουν ότι παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στο νοσοκομείο. Το 2018, που ήταν η χρονιά πικ για το Βενιζέλιο και είχε φτάσει να είναι τρίτο στην Ελλάδα, με επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία, σε αριθμό χειρουργείων, με κατά μέσο όρο 12.500 με 13.000 χειρουργία το χρόνο. Η περσινή χρονιά ήταν 6.280 χειρουργία, κάτω από τα μισά. Μετά από μια σειρά τμήματα που έκλεισαν, όπως τονίζουν, την οριακή λειτουργία της παιδιατρικής, του ακτινολογικού, της μονάδας νεογνών και όχι μόνο, σειρά λένε ότι παίρνει η μονάδα εντατικής θεραπείας, που τα 15 κρεβάτια αναγκάστηκαν να τα κάνουν 12 και να είναι αναγκασμένοι να τα φτάσουν στα 10 λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε την μονάδα σε πλήρη δραστηριότητα, έχουμε μειώσει κάποια κρεβάτια και προσπαθούμε να κρατηθούμε. Συνεχίζουμε να αισθανόμαστε λεμονόκουπες, στημένες λεμονόκουπες όμως, όχι γεμάτες. Οπότε το μήνυμα ήταν και παραμένει συγκεκριμένο ότι το Βενιζέλιο για να συνεχίσει να επιτελεί το έργο που επιτελεί χρειάζεται προσωπικό. Για μια δίχως προηγούμενο και πάντως επικίνδυνη κατάσταση, όχι μόνο για τη λειτουργία του νοσοκομείου αλλά και την ασφάλεια των ιατρικών πράξεων που εκτελούνται, έκαναν λόγο εργαζόμενοι που σήμερα πραγματοποίησαν στάση εργασίας, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα πως το μαζικό κύμα φυγής εργαζομένων υπό την πίεση των αυξημένων απαιτήσεων και ταυτόχρονα του μειωμένου αριθμού των γιατρών θα οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση των νοσοκομείων. Μια τόσο αποτυχημένη διοίκηση, η οποία κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό σχετικά διάστημα ένα νοσοκομείο το οποίο κατά τη γνώμη μου ήταν από τα καλύτερα περιφερικά νοσοκομεία της χώρας, να το υποβαθμίσει σε ένα νοσοκομείο που χάνει τις υπηρεσίες του μέρα με τη μέρα και που σιγά σιγά μετατρέπεται σε κέντρο υγείας αστικού τύπου. Από ένα σημείο και μετά να είναι αργά και κάποια πράγματα να μην αναστρέψιμα. Όταν πλέον καταρρεύσουν τμήματα, φύγει το προσωπικό, δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να αναστηλωθούν και να ξαναδημιουργηθούν τμήματα τα οποία έχουν ήδη καταρρεύσει. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνουν κινήσεις έστω και τελευταία στιγμή, έστω και στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Η διοίκηση του νοσοκομείου πάντως με επιστολή της ανέφερε. Η διοίκηση του νοσοκομείου σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ έχει εξασφαλίσει την άμεση λειτουργική επάρκεια του νοσοκομείου και η έλευση των νέων μονίμων ιατρών μέσω προκηρύξεων θα εμπεδώσει το κλίμα της αξιοπιστίας και στο μεσό μακροπρόθεσμο μέλλον. Δεν έχει αντοχή. Ξεπεράσαμε τα όρια. Το βλέπετε, σε όλα τα νοσοκομεία είναι το ίδιο.